Καλώς ήρθες στα μαθήματα Αρνός. Θα μιλήσουμε για την άσκηση 14, σελίδα 61 του σχολικού βιβλίου από το κεφάλαιο 1-6 παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων. Λοιπόν, η άσκηση 14 μου έχει κάποια κενά και μου λέει να συμπληρώσετε, λέει, τις ισότητες. Για πάμε στο α. Χ κύβος μείον. Οπότε, παιδιά, αυτό δεν με υποψιάζει ότι έχω να κάνω με την ταυτότητα διαφοράς κύβων α τρίτης μείον β τρίτης ίσον με α μείον β επί α τετράγωνο συν αβ συν β τετράγωνο, έτσι. Δηλαδή αυτό εδώ το κομμάτι με προειδεάζει ότι βρίσκομαι σε αυτήν εδώ την ταυτότητα όπου το α είναι το χ και το β είναι αυτό που ψάχνω. Λοιπόν, για να δούμε ποιο είναι αυτό το β. Λοιπόν, α μείον β, χ μείον 3. Άρα προφανώς, παιδιά, το β είναι το 3. Οπότε εδώ στο πρώτο μέλος δεν θα πάω και θα βάλω β εις την τρίτη, δηλαδή δεν θα βάλω 3 εις την τρίτη. Άρα έχω πλέον την ταυτότητα διαφοράς κύβων. Χ τρίτης μείον 3 τρίτης, να το, ίσον χ μείον 3 επί α τετράγωνο, δηλαδή χ τετράγωνο. Συν α επί β, δηλαδή συν πόσο, χ επί 3, ή αν θέλεις 3 επί χ, το ίδιο πράγμα. Συν β τετράγωνο, που το β είναι το 3, άρα 3 στο τετράγωνο μου κάνει όντως 9. Λοιπόν, β, κάτι συν κάτι στο κύβο. Οπότε, παιδιά, εδώ τι έχω, έχω την ταυτότητα αθροίσματος κύβων, έτσι. Άθροισμα κύβων. Επομένως, θα πάω εγώ και θα γράψω. Συν θα μπει εδώ, άρα και εδώ συν, εδώ όμως θα μπει το αντίθετο πλην. Ωραία. Λοιπόν, επομένως τι γράφω. Κάτι στην τρίτη και ψ στην τρίτη. Ίσον. 2χ και ψ. Αυτό το 2χ και ψ στην ουσία δεν είναι αυτό εδώ. Το α και β, όπου το β είναι ψ. Γι' αυτό και βάζω εδώ β εις την τρίτη. Το α είναι 2χ, οπότε θα πάω και θα βάλω α εις την τρίτη. Εντάξει, για να συμφωνεί με αυτό εδώ, α εις την τρίτη. Ίσον 2χ και ψ, που στην ουσία το 2χ και ψ είναι πιο παιδιά, το α συν β, επί α τετράγωνο. Δηλαδή, 4χ τετράγωνο, εντάξει, γιατί το α τετράγωνο δεν είναι στην ουσία το 2χ που έχω και όλο στο τετράγωνο. Μα το τετράγωνο θα πάει και πάνω από το 2 και πάνω από το χ. Οπότε θα έχω 2 ή 2, 4 χ τετράγωνο. Άρα, σωστό αυτό. Μείον αβ, δηλαδή μείον 2χ επί ψ, εντάξει, α επί β, συν β τετράγωνο, δηλαδή συν ψ τετράγωνο. Τώρα, άμα θέλεις αντί για 2χ τρίτης, τι μπορείς να γράψεις. Το 3 πάει και πάνω από το 2, οπότε γίνεται 2 εις την τρίτη, δηλαδή γίνεται 8 χ κύβος. Πάει και πάνω από το χ, οπότε γίνεται 8 χ κύβος. Άρα αντί για όλο αυτό μπορώ να γράψω 8 χ κύβος. Όπως και εδώ αντί για 3 εις την τρίτη θα μπορούσα να είχα γράψει κατευθείαν 27. Σωστό είναι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τα επόμενα. Α τρίτης μείον. Έχω πάλι κάτι τέτοιο. Κάτι στην τρίτη μείον κάτι άλλο στην τρίτη, ίσον κάτι μείον κάτι άλλο. Και εδώ αυτό έχω, κάτι μείον κάτι άλλο. Οπότε, η μία ποσότητά μου, παιδιά, είναι το α και άλλη ποσότητά μου είναι το 2β. Εντάξει, επομένως, μείον αυτό το κάτι άλλο, δηλαδή το 2β, στην τρίτη. Αν δεν θες να γράψεις 2β εις την τρίτη, μπορείς κάλλιστα να γράψεις το ίσο, δηλαδή ποιο. Το τρίτης πάει και πάνω από το 2, άρα γίνεται 2 εις την τρίτη 8 και πάνω από το β, άρα γίνεται β κύβος. Άρα το αποτέλεσμα μου είναι 8β κύβος. Λοιπόν, επομένως παρατηρούμε ότι όλα αυτά παίζουν με τις ταυτότητες αφίσματος και διαφοράς κύβων, εντάξει. Λοιπόν, α μείον 2β συν επί παρένθεση το α τετράγωνο, δηλαδή α τετράγωνο συν το γινόμενο αυτό εδώ των 2, δηλαδή του α με το 2β, δηλαδή α επί 2β, αυτό είναι το γινόμενο.
Ή αλλιώς, βγάλε το 2 μπροστά και πίσω τι θα μείνει, 2 φορές το α επί το β. Άρα 2, α, β. Πάμε και στο δέλτα, α τρίτης συν. Εδώ βγάζει μάτι ποια ταυτότητα θα χρησιμοποιήσω, έτσι. Την ταυτότητα αθροίσματος κύβων, έτσι. Οπότε θα έχω κάτι στην τρίτη και κάτι άλλο στην τρίτη. Ίσον με κάτι και κάτι άλλο, κάτι και κάτι άλλο, οπότε το κάτι άλλο είναι το β. Άρα εδώ θα μπει το 5β και όλο στην τρίτη. Οπότε αυτό εδώ το πρώτο μέλος, παιδιά, είναι στην ουσία αυτό εδώ, έτσι. Λοιπόν, αυτή η παρένθεση ποια θα είναι? Το κάτι στο τετράγωνο, δηλαδή το α στο τετράγωνο, μείον το γινόμενο κάτι επί κάτι άλλο, δηλαδή α επί 5β, α επί 5β, ή αλλιώς αν βγάλεις το 5 μπροστά, είναι 5 φορές το αβ, έτσι. Να το, οπότε γράφω 5 αβ συν β στο τετράγωνο, όπου εδώ αυτή η ποσότητά μου είναι στην ουσία το 5β. Το 5β υψώνεται στο τετράγωνο. Το τετράγωνο θα πάει και πάνω από το 5, οπότε θα γίνει 5 στο τετράγωνο 25, και πάνω από το β, άρα θα γίνει β τετράγωνο. Οπότε το αποτέλεσμά μου, ναι, είναι όντως το 25β τετράγωνο. Να το. Επαναλαμβάνω, η άσκηση αυτή βασίζεται σε ταυτότητες αθροίσματος και διαφοράς κύβων. Ξέρω τις ταυτότητές μου, κλείνω και την άσκηση. Ευχαριστούμε για την προσοχή, καλή συνέχεια.